οφείλει ο κύριος Νίκας, ο νέος περιφερειάρχης, να απαντήσει σε αυτά τα δημοσιεύματα της εφημερίδας Παραπολιτικά. Μια εφημερίδα η οποία σίγουρα δεν διάκειται ευμενώς προς την παράταξη του κυρίου Τατούλη, μια εφημερίδα η οποία διάκειται ευμενέστατα προς την παράταξη του κυρίου Νίκα και στο μέρος το δικό του, και γράφει εναντίον αυτού και του ιού του και τη σχέση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, του ιδίου, αλλά και, και των σχέσεων που θα δημιουργηθούν με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Επομένως, οφείλει λοιπόν σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα ο κύριος Νίκας, μια και ο ίδιος διατείνεται ότι πρεσβεύει κάτι νέο, κάτι ηθικό, να απαντήσει στις κατηγορίες που τα απευθύνουν η δικιά του εφημερίδα. Η εφημερίδα η οποία τον έχει στηρίξει και η εφημερίδα η οποία πάντοτε διάκειται ευμενώς απέναντί του. Δεν έχει κρύψει πάντως η οικογένεια του κ. Νίκα ότι ο γιος του δουλεύει στην Ιντρακάτ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κάπου πρέπει να δουλεύει ο καθένας, κάπου είναι μηχανικός κλπ. Αλλά το δεύτερο στάδιο είναι η σχέση μεταξύ αυτού, οι δουλειές τις οποίες έχει πάρει κατά ανάθεση η Ιντρακάτ ή τα συμφερόντων του κυρίου Κόγαλη από τον κύριο Νίκα. Εκείνο είναι το πρόβλημα το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί και το οποίο είναι και υπαρκτό πρόβλημα και ηθικό. Άρα και μιλάτε για προνομιακή μεταχείριση. Προνομιακή μεταχείριση και κατανάθεση, αυτά δεν τα μιλάω εγώ. Αυτά τα λέει η εφημερίδα Τα Παραπολιτικά, στην οποία οφείλει ο κύριο Νίκα να δώσει μια απάντηση. Έχουν περάσει ήδη αρκετά μέρες και ο κύριος Νίκας σιωπεί ηχθείως. Σε αυτό συνδυάζεται και αυτή την άτυπη ομάδα κρούσης για τα ΕΣΠΑ. Ο κάθε περιφερειάρχης έχει έναν τρόπο να δουλεύει ο ίδιος. Αυτό είναι θεμητό, αυτό δεν είναι κάτι το κρυφό ή δεν είναι κάτι για το οποίο κατηγορείται. Κατηγορείται όμως η συγκεκριμένη περίπτωση, διότι ο κύριος Νίκας, όταν διαπραγματεύεται, όταν μάλλον συζητάει για τα έργα του ΕΣΠΑ, θα πρέπει απαραίτητος να έχει τους καθήλυν αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, δηλαδή τους παράγοντες εκείνοι οι οποίοι διαχειρίζονται το ΕΣΠΑ και οι παράγοντες οι υπάλληλοι οι οποίοι αξιολογούν το ΕΣΠΑ. Χωρίς αυτούς, οτιδήποτε άλλο και να γίνεται, είναι πάντοτε είναι μια απουσία η οποία είναι σημαδιακή και καθοριστική, θα έλεγα, του πνεύματος, το οποίο πάει να επιβάλλει ο κύριος Νίκας, να δημιουργήσει δηλαδή μια αυλή με την οποία θα προσπαθήσει να κάνει με οποιοδήποτε τίμημα τις δουλειές του. Θα ξέρει όμως ότι θα είμαστε ακριβώς απέναντι σε όλα τα επίπεδα, θα τον ελέγχουμε με τον πιο σκληρό τρόπο για να πλέον να οδηγηθεί και να συρθεί στα γρανάζια, να συρθεί περισσότερο στις γραμμές της πλήρους νομιμότητος την οποία είχαμε εμείς ακολουθήσει. Εξηγήστε μου λίγο αυτόν. Γιατί το σηκώνατε τόσο ψηλά, δεν πρέπει να γίνει μια προσυζήτηση? Ποια ήταν αυτή η επιτροπή? Και δεν βγήκαν και τα ονόματα της επιτροπής. Δεν υπάρχει επιτροπή θεσμική, κύριε Τσαρμπέ. Μπορεί να κουβεντιάσει με τους δικούς του περιφερειακούς συμβούλους. Δεν είναι επιτροπή όμως. Θεσμικά δεν είναι επιτροπή. Ο ίδιος, αν θέλει να τη λέει επιτροπή, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Ας κουβεντιάσει με τον καθένα. Αλλά τη στιγμή που κουβεντιάζει για τα θέματα του ΕΣΠΑ και την οποία διατείνεται ο ίδιος ότι θα κάνει και απεντάξεις έργων κατά τα λεγόμενά του, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, γιατί φαίνεται ότι ο κύριος Νίκας έτσι είναι αδαΐσος προς τα έργα του ΕΣΠΑ, διότι δεν απεντάσσονται τα έργα του ΕΣΠΑ. Πρέπει να έχουν ειδικούς λόγους και πάρα πολύ ειδικούς λόγους, και ιδιαίτερα όχι κατά την ένταξη, αλλά αφού δεν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Και με τα διάφορα μειονεκτήματα που πιθανόν κατά την κατασκευή να έχουν. Επομένως, ξέρει ο κύριος Νίκας ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα στα έργα του ΕΣΠΑ. Ήδη εμείς, με τις εγκρίσεις που κάνουμε, δημιουργούμε μια βαριά κληρονομιά στον ίδιο για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτά τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί και τα οποία εμείς τα οριμάσαμε μετά από πάροδο πολλών ετών, πολλών βασάνων, πολλών γραφειοκρατικών εμποδίων και πολλών αρνήσεων και αρνητικού κλίματος. Μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο κύριος Νίκας για πολλά από τα έργα του ΕΣΠΑ που έχουμε εντάξει, με τις καθυστερήσεις που επέβαλε σαν πρόεδρος της ΠΕΔ ή και σαν δήμαρχος Καλαμάτας, αλλά τελικά όμως η επιμονή μας, η εργατικότητά μας και η υπομονή μας καθόρισε την τύχη αυτών των έργων μετά με το να τα εντάξουμε πλέον στο ΕΣΠΑ. Ο φόβος σας, κύριε Παπαφωτίου, είναι ότι θα προκειμένου να χτυπηθεί η απερχόμενη περιφερειακή αρχή, θα υπάρξει προσπάθεια να κοπούν έργα? Δεν μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Τσαρβέ. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει, διότι αυτά τα έργα δεν είναι έργα σε επίπεδο Δήμου και αναθέσεων κλπ. Είναι έργα σε επίπεδο κράτους, σχέσεων κράτους, έθνους, μάλλον κρατικής οντότητας και Κομισιόν και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί δεν εγκρίνονται από εμάς, κύριε Τσαρβέ, μόνο. Εγκρίνονται από τη διαχειριστική αρχή, και η οποία είναι καθέλληνα αρμόδια για την ένταξη και για τον έλεγχο και τη διαχείριση των έργων αυτών.
αλλά και από την άλλη μεριά με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το ίδιο το κράτος, αλλά και οι οποίες υπακούν και είναι αντίγραφα των προδιαγραφών που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν όλα τα άλλα τα οποία λέγονται από τη μεριά του κυρίου Νίκα είναι τουλάχιστον υποβολημαία, θα έλεγα, και κατά το περιεχόμενό τους αστιότητες.